Έλα, Μιχάλη. Πού είσαι, ρε φίλε? Είσαι εδώ? Πλάκα κάνεις? Πες μου, πού θα σε βρω και τι θες να κάνουμε? Είμαστε Λίμνη Βουλιαχμένη. Λοιπόν, Μιχάλη, τι έγινε? Καλή όρεξη. Να σε καλά. Είχαμε πει για να πιάσουμε κηδόνια. Ναι. Να φάμε κάτω από αλμυρίκια. Μυστικό, τι ήταν αυτό τώρα? Μυστικό αρκούδι δεν βουτάει. Απλά να πάρουμε δυνάμεις πρώτα, έτσι. Φυσικά. Ναι, πώς θα γίνει έτσι. Έλα, ρε φίλε. Πού το λοματάκι κάνει αυτό? Πώς δεν κάνει όλα? Θα είναι ωραίο να βγάλουμε εδώ μέσα. Πώς βγάζουμε το λοματάκι? Αυτό είναι το μαύρο, ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι το μαύρο. Πολύ ωραίο. Κάνε μέσα όλη αυτό, ναι. Ναι. Αδιάβρα η κάμερα. Ναι. Τώρα θα το χωρίσεις με τα τέτοια. Με αυτό που βγάζει από πάνω, τη βεντάλια. Μπράβο. Ναι, 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 ναι. Είναι σαν πέτρα. Όχι, δεν είναι πέτρα. Γιατί έκλεισε μόλις το θυσίασα. Έκλεισε. Καλό γνώμη. Πώς? Καλό γνώμη. Καλό γνώμη, έτσι λέγεται. Ναι. Μιχάλη, καλό γνώμη. Καλό γνώμη, ναι. Και τι τρώγεται? Ναι, φυσικά. Θα τη φας τώρα κατευθείαν. Εδώ πέρα είναι καλό γνώμη. Είναι κολλημένο πάνω στις πέτρες, γιατί καλό γνώμη. Και έχουμε τα χειδόνια. Παιδιά, εγώ πρέπει να φύγω. Θα βρω το βράδυ τα παιδιά, δεν θα κάψω το φαγητό σας. Το ίδιο μόνο θα κάτσει. Αλλά το βραδάκι θα είμαι. Όσα χρειαζόμαστε για να φάμε. Ωραία, Βάγγελ. Αυτό το βρήκα εγώ. Και αυτό που βρήκες, Μιχάλη, τσιμπάει εδώ πέρα. Ναι, ναι, αυτό θέλουμε απλά να το ξαναβάλουμε μέσα στη θάλασσα. Δες το Google Lens. Θέλω να το ξαναβάλω στη θάλασσα. Αυτό εδώ πέρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, το οποίο το βρίσκουμε συνέχεια ψόφιο σαν καβούκι μόνο, σκέτο. Έτσι. Αλλά, ναι, δεν ξέρω ούτε καν την ονομασία, αλλά το βλέπω συχνά μες στη θάλασσα. Και από το μάζεμα, έλα, φως, βλέπουμε πώς κόβουμε το λεμόνι. Ναι, το κόβουμε το λεμόνι, ωραίο μαχαίρι, τι είναι αυτό?
αυτό για ξύνηση πρόβειας. Αυτό είναι για το ψαρντούφυλλο, έτσι. Εδώ αυτό. Έχει δύο πλευρές. Ναι. Μία είναι για να κόβεις το σκηνή εδώ πέρα που χρειαστείς ή να το καθαρίζεις το ψάρι, και εδώ κόβεις, χρησιμοποιείς διάφορα πράγματα. Και μετερό για να θανατώνεις το ψάρι, έτσι. Νομίζω ότι το θανατώνεις ότι γίνεται... και εδώ πέρα είναι και εξορκίας. Εξορκίας, ναι. Βάζεις τη βέργα, τη σφινώνεις εδώ, τη γυρνάς και την τραβάς. Βασικά είναι μεταλλικό για να μπορείς να χτυπάς την πέτρα, ότι αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος να ακουστεί. Εδώ πίσω πιάμε, το βάζουμε εδώ στη μέση, στη κούφτα μας, βάζουμε εδώ πέρα το μαχαίρι, εδώ, εδώ, έτσι, και σπρώχνουμε τώρα, κοίταξε. Μην κοπείς, είναι διπλό μαχαίρι. Όχι, δεν κόβεσαι, δεν κόβεσαι, δεν θα δώσεις πίεση, το βάζεις εδώ πέρα και κάνεις αυτό το πράγμα έτσι, αλλά το μαχαίρι μας εμάς δεν είναι τόσο τέτοιο, κοίταξε, κάνεις αυτό. Το περνάς μέσα. Έλα, εσύ, πέρασε μέσα. Περνάει μέσα χωρίς να ταλαιπωρείσαι και το ανοίγεις. Και τώρα. Δεν θέλει καθάρισμα κάτι. Όχι. Το λεμονάκι του. Εσύ πρώτα. Το τρόμο πως είναι ολό. Φυσικά. Εντάξει. Όχι μόνο εντάξει, πολύ καλό. Δεν το ξεπλένεις, γιατί θέλεις να έχεις μέσα. Έλα, το... εσύ. Πρέπει να έχεις το αλάτι. Είναι γλυκό. Το αλάτι και είναι αλμυρό και γλυκό στο τέλος. Μπράβο. Την αλμύρα πρέπει να έχεις την αλμύρα του... το αλατάκι, τη θάλασσα. Να πιεις τη θάλασσα, άμα δεν πιεις τη θάλασσα, δουλειά δεν κάνεις. Τέλος. Ωραίο ήτανε. Καλό. Και αυτό πώς το είπαμε. Είναι καλό γνωμί. Πώς ανοίγει αυτό, έτσι το ίδιο κόλπο? Ναι, αλλά το μαχαίρι μας δεν μας βοηθάει. Είναι πάρα πολύ χοντρό, δηλαδή, καταλάβεις τι θέλω. Είναι πάρα πολύ χοντρό. Αυτό εδώ πέρα και αυτό θα μας δυσκολέψει με αυτό το μαχαίρι να το κάνουμε. Καλό γνωμί, δεν ανοίγει. Οπότε έτσι. Δεν το κοπανάμε με μια πέτρα. Οκ, okay, θα το κάνουμε τώρα μια τέτοια εδώ, μια ανορθόδοξη φάση. Γιατί δεν μπορούμε να τελειώσουμε αλλιώς. Ορίστε. Αυτό το ξεπλύνω τώρα, γιατί έτσι πως τα ανοίξαμε μπορεί να πέσουν σκουπιδάκια μέσα. Κάνω το ξεπλύνω. Εδώ πέρα έχει αυτό το γκάζο. Τι είναι αυτό? Είναι το... είναι... πώς το λένε? Έλα ρε εσύ, τα έχω δει αυτά τα ψόφια βέβαια. Τα όστρακα. Τα όστρακα αυτά. Με το λεμόνι ψοφάει. Βάλω λίγο. Βάλω λίγο πολύ. Ωραία. Τι τρώω, Θεέ μου. Νιώθω λίγο Κινέζος τώρα, έτσι. Αλλά πιστεύεις το φάγα. Κάτσε μου, στάχεις, έχεις τέτοια, πώς το λέτε, χιδόνια. Φυσικά σαν το χιδόνι δεν είναι, έτσι. Το χιδόνι τέλειο. Σαν το χιδόνι δεν είναι. Τέλειο. Πολύ καλό. Ήρθαμε μια βόλτα στο Μελαγκάβι. Α, τώρα που θα πάμε. Εκεί. See you.